Νέα δεδομένα θέτει στην αγορά ακινήτων το μέτρο του ενεργειακού πιστοποιητικού. Για αυτόν που έχει το σπίτι, βασικά για αυτόν ισχύει ο νόμος ότι για να τον νοικιάσει πρέπει κάποιος πιστοποιημένος μηχανικός να έρθει στο σπίτι του, να του κάνει μια ενεργειακή επιθεώρηση, όπως λέγεται, να αξιολογηθεί ενεργειακά σε μια κλίμακα από το Α μέχρι το Ι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν μπορεί να γίνει καμία συμβολογραφική πράξη χωρίς αυτό στις αγοροπολισίες. Από 9 πρώτου είναι απαραίτητο στις μισθώσεις. Το κόστος του αναδρογονικό μέτρο είναι περίπου 1,5 με 2 ευρώ. Υπάρχει μια ελάχιστη αμοιβή που είναι γύρω στα 150 με 200 ευρώ. Πλέον αυτό εδώ πέρα είναι η ταυτότητα του κτηρίου, το οποίο καθορίζει το πόσο καύσιμο θα επιβαρύνεται ο ιδιοκτήτης του, τι ενέργεια θα καταναλώνει γενικώς, που αυτό είναι κόστος. Οπότε όσο περισσότερο κοστίζει η χρήση ενός χώρου, τόσο χαμηλότερη είναι και η ενεργειακή του απόδοση. Όταν έχει καλύτερη απόδοση ενεργειακής απόδοσης, θα το εκτιμήσουμε το ακίνητο σε μια πιο καλύτερη τιμή. Το ίδιο συμβαίνει και με την ενοικίαση, όσο έχει βαθμίδες με την κλάση Α και πιο κάτω. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από εγκεκριμένους ενεργειακούς επιθεωρητές από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και έχουν ισχύ για 10 χρόνια. Όταν το κτίριο είναι σε ενεργειακή κατάσταση Α είναι το καλύτερο. Β είναι πολύ καλό και όσο κατεβαίνουμε τις βαθμίδες γίνεται πιο ενεργοβόρο. Δεν υποχρεώνει ο νόμος τον ιδιοκτήτη να ανασκευάσει το κτίριο στην παρούσα φάση. Απλά και μόνο να καταλάβει αν το κτίριό του από ενεργειακής άποψης είναι σε καλή κατάσταση ή δεν είναι. Χρειάζεται πρώτον μία οικοδομική άδεια, δεύτερον ένα τοπογραφικό, τρίτον μία κάτωψη, τέταρτον αντίγραφο συμβολέο και πέμπτον αριθμό κτηματολογίου ή να κάνει μία αίτηση αν δεν είναι στο κτηματολόγιο. Το κόστος είναι από το 185 μέχρι 350 ευρώ το ανώτερο. Όταν είναι για πώληση πρέπει να το ρυθμίσεις, δηλαδή κατάλληλα, να ανέβει κλίμακα, να είναι νομίζω μέχρι τη μέση. Είναι από α μέχρι ε και πρέπει να είναι στη γ με β εκεί πέρα. Στην ουσία είναι για να πάρει λεφτά το κράτος ή να βοηθήσουν τις παλιές κατοικίες. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Εξάλλου, η δυναμική που είχε η αγορά ακινήτων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια έχει χαθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Σίγουρα υπάρχει πτώση στην αγορά ακινήτων περιουσίας, έτσι. Μεγάλη πτώση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Αλλά θεωρώ ότι τώρα, όποιος έχει μετρητά, τώρα αξίζει πραγματικά να αγοράσει. Γιατί πίσω από κάθε κρίση υπάρχει και ευκαιρία. Έτσι, δηλαδή, μπορείς να βρεις ακίνητα τα οποία πριν 4-5 χρόνια δεν θα το φανταζόσουμε να θα τα αγοράσεις αυτή τη τιμή. Έχει ένα εξάμεινο που γενικά πουλάμε ακίνητα τα οποία είναι από ανθρώπους που θέλουν να μην έχουν στην τράπεζα χρήματα, να φοβούνται μήπως τυχόν κάτι γίνει, χρεοκοπήσουμε και διάφορα. Και παίρνουν ακίνητα έτσι. Δηλαδή 50 με 70.000 έως βαριά 100.000. Ωστόσο, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη οι τιμές έχουν υποχωρήσει αισθητά. Πλέον, ακίνητα που πριν από 5 χρόνια απολούνταν 250.000 ευρώ, μπορείς να το αγοράσεις με 135.000. Έχω ακίνητο το οποίο είναι 105 μέτρα μεικτά. Πριν το 2005, θα έλεγα, και 4, θα το αγόραζες με 160.000 και τώρα πουλιέται σε 110. Έχω ένα 75 τετραγωνικά, το οποίο το αγοράσε ο πελάτης μου πριν 5 χρόνια 126.000. Ακριβώς, γιατί έχω δει το συμβόλαιο αγοράς, το αναγράφει μέσα το ποσό και τώρα το πουλήσαμε 50.000. Μισή αξία σχεδόν. Όλα τα πρόσθετα μέτρα που επιβαρύνουν τον κάθε ενδιαφερόμενο με τα χαράτσια τις εισφορές, έχουμε φτάσει σε σημείο να σκεφτόμαστε να λέμε καλύτερα να μένουμε σε ενίκιο παρά να έχουμε δικό μας σπίτι.